εύκολος και γρήγορος τρόπος για να βελτιώσει κανείς την εμφάνισή του είναι μια αλλαγή στα μαλλιά. Αυτό το γνωρίζουν καλά οι κυρίες της showbiz που με κάθε τους εμφάνιση καθιερώνουν μια τάση στη μόδα. Περιτρίχας λοιπόν ο λόγος, γιατί αλήθεια σου λέω και σου έκανε ένα μαλλί. Στην περίπτωση της Χριστίνας Λαμπύρη είναι αυτό που λέμε πόλεμος με τις χρωμοβαφές. Η παρουσιάστρια, μέχρι να κατασταλάξει στο ανοιχτό ξανθό, πέρασε από 40 απογρώσεις. Σκούρο ξανθό, καστανό, κόκκινο πουσκαρωτή, άντε πάλι ξανθό. Και μετά έχουμε και το χτένισμα. Ίσιο, αφέλεια, μπούκλι, φράτζα, μια κοντό, μια μακρύ. Για να δούμε όμως τι λέει και ο κόσμος στην κάμερα της εκπομπής μας. Με τι μαλλί προτιμούν τη Σταρ? Τη Λαμπύρη την προτιμώ ξανθιά. Κοντά μαλλιά ή μακριά μαλλιά? Μακριά μαλλιά. Εγώ τη Χριστίνα Λαμπύρη την προτιμώ ξανθιά με μακρύ μαλλί. Τα έχει κάνει κόκκινα, ξανθά, θέλειες, καρέ. Πώς την προτιμάσεις? Με θέλειες. Μια γυναίκα που βαριέται πολύ τα μαλλιά της είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Όταν την πρωτογνωρίσαμε, είχε μακριά, σπαστά μαλλιά. Στη συνέχεια, τα έκοψε πιο κοντά. Πειραματίστηκε με διάφορα χρώματα για να γίνει σήμερα μια καυτή κοκκινομάλα με μαλλί καρφάκια. Αγάπη από νάιλον. Η Άννα Βύση ήταν η πρώτη που ξύρισε το κεφάλι της στην Ελλάδα και έφερε το κούρεμα χτένισμα μόδα, με θαυμάστριες να την ακολουθούν. Ενώ έχει κάνει και εκείνη τη δική της παλέτα χρωμάτων στο κεφάλι της. Η Βύση είναι η Βύση, ό,τι και να κάνει δεν αλλάζει με τίποτα. Η Βύση ξανθιά θα την προτιμούσα. Καλά, της Βύση τα μαλλιά γενικά ποτέ δεν μου άρεσαν, που αλλάζει κάθε τρεις και λίγο, ειδικά εκείνο το ξυρισμένο που είχε κάνει τον Απαίσιο. Έχει ξυρίσει το μισό της κεφάλι, μισός λογαριασμός της. Πήγαινε αυτό, ήταν διαφορετικό. Άννα Βύση, έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Εκεί θα πω μακρύ, μελαχρινή και μακριέ. Απόψε να γράψεις λάθος. Η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι από τις γυναίκες που αγαπάει τις αλλαγές στα μαλλιά της και δεν προβληματίζεται καθόλου για την κούπη της. Έχει προτίμηση στις ξανθιές με ελάχιστες καστανές αντάβιες, εκτός από την πρώτη της εμφάνιση που τη γνωρίσαμε σχεδόν μελαχρινή. Η γυναίκα βέβαια που δημιουργεί την απόλυτη τάση στα μαλλιά δεν είναι άλλη από τη Βικτόρια Μπέκαμ. Όταν η Βικτόρια Μπέκαμ έκοψε καρέ κοντό τα μαλλιά της, δημιούργησε την απόλυτη τάση και την ακολούθησε μέχρι και η δική μας Δέσποινα Βανδύ. Βέβαια οι θαυμάστριες αργότερα αναγκάστηκαν να βάλουν extension, αφού η Βικτόρια βαρέθηκε το κοντό μαλλί και ήθελε να εμφανιστεί με κόμι, μακριά και πλούσια. Μπέκαμ με χαιρέ στυλάκι, μου τα αλλάξει, μ' αρέσει. Με κοντό μου αρέσει πιο πολύ, είναι πιο sick. Βικτόρια Μπέκαμ. Τώρα το μαλλί είναι πάλι μακρύ. Με μακρύ. Με καρέ. Είναι πιο ωραία.